Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιεί ο Όμιλος Φουρλής, προχώρησε στη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό μιας παιδικής βιβλιοθήκης στην Κορέστια Καστοριάς. Το κατάστημα IKEA Θεσσαλονίκης ανέλαβε τον σχεδιασμό, την επίπλωση και τη διακόσμηση της βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το Δίκτυο Εθελοντών Δημοσιογράφοι σε Δράση. Σύμβαση έργου διάρκειας 6,5 ετών υπέγραψε η Ντριασόφτ International με εταιρεία διανομής ενέργειας της Ιορδανίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η σημασία του έργου είναι πολλαπλή λόγω του στρατηγικού ενδιαφέροντος της εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και της στρατηγικής της να επεκτείνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή. Την αεροπορική σύνδεση της Σκιάθου με την Αθήνα εγκαινιάζει η ελληνική αεροπορική Sky Express. Η εταιρεία θα πραγματοποιεί 2 εβδομαδιαίες πτήσεις, Δευτέρα και Παρασκευή, ενώ στόχος της είναι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι πτήσεις να είναι καθημερινές. Σε επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά εντός του 2016 η Lidl Ελλάς, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Ιάκωβος Ανδριανίδης, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στόχος της Lidl είναι η ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων, η επέκταση των αποθηκών σε Αττική και Τρίκαλα, αλλά και ο εξυγχρονισμός των υφιστάμενων καταστημάτων. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα ακόμη Business News.